θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό βίντεο και αμέσως μετά να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια δυσάρεστη αναφορά, καθώς πέρυσι, στο πλαίσιο της εκπομπής Ήρωες, είχα πάρει συνέντευξη από τον πατέρα Νικόλαο Τσαμάνδουρα. Είχαμε μιλήσει για τον καρκίνο. Ήταν μία από τις συγκλονιστικότερες συνεντεύξεις που έχω πάρει μέσα από την εκπομπή. Ο πατέρας Νικόλαος έφυγε πριν από 2 μέρες από τη ζωή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Στην πρώτη φάση ήταν μου κληρικός, μου μαθητής. Στις άλλες 2 φάσεις που πέσαν τα μαλλιά μου και τα γένια μου, ήμουν κληρικός, αλλά όταν βρίσκεις σε ένα πόλεμο, δεν ασχολείσαι με τις τρίχες. Είναι σαν να έχεις ένα τάφο δίπλα σου και είσαι με το ένα πόδι μέσα. Αλλά όταν αποδεχτείς και με το ένα πόδι στο τάφο μέσα, λέει η χάρη του Θεού, εξοικειωμένος είναι με το θάνατο, άστον λίγο πιο πέρα να πάει, αλλά και πάλι αν είσαι έτοιμος, φεύγεις. Δεν τζακώνεσαι μέσα σου, δεν έχεις την προβληματική ότι θα φύγεις, φεύγεις νέος. Φεύγομαι όταν είμαστε έτοιμοι. Απομακρύνεται καν άνθρωποι από σας που γνώρισαν, όταν γνώρισαν ότι πάσχετε από καρκίνο? Ναι, απομακρύνθηκαν. Άλλοι με ευγενικό τρόπο, άλλοι με δύσκολο τρόπο. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι κάποιος γνωστός μου που δεν ερχόταν, λέει, να με επισκεφθεί για να μην του κολλήσω την αρρώστια. Ξέρετε ότι ο καρκίνος δεν κολλείεται. Τον γεννά το σώμα. Είχα απέναντί μου, αγαπητέ Νίκο, έναν άνθρωπο στην Αθήνα όταν ετοιμαζόμουν να κάνω τη μεταμόσχευση, ο οποίος ήταν από ένα άλλο μέρος της Ελλάδος και όλο αυτό το διάστημα που ήμασταν μαζί δεν φορούσε τον σταυρό του. Και μετά από λίγο καιρό μου λέει, «Ρε πάτερ», μου λέει, «βάλε μου, λέει, το ράσο σου μας εδώ. Ξέρετε, στο νοσοκομείο θα φοράς τις μπιτζάμες σου, δεν μπορείς να φοράς και το ράσο σου εδώ και τον». Βάλω λοιπόν το ράσο μου και του λέω, «και εσύ», του λέω, «θέλω να μου κάνεις ένα χατήρι». Μου λέει, «τι χατήρι?» «Να φοράς», του λέω, «το σταυρό σου στο στήθος σου». Έβαλε λοιπόν το σταυρό του στο στήθος του. 2 μέρες πριν φύγει, λέει στη σύζυγό του, «βγάλε μου το σταυρό από το στήθος μου». Τον βγάλει το σταυρό, τον πιάνει έτσι στο χέρι του, κοιτάει στο σταυρό, κοιτάει τον σταυρωμένο που ήταν επάνω του και του λέει, «σε ευχαριστώ που με αξίωσες να σε σηκώσω». Ένα συγκλονιστικό γεγονός, και μετά από μία μισή μέρα που έπεσε ακόμα έφυγε. Και ήταν το όλο μήνυμα που θέλω να στείλω στο κομμάτι. «Σε ευχαριστώ που με βοήθησες να σε σηκώσω». Γιατί εκείνη την ώρα που έφευγε έφτανε στην Ανάσταση. Πως οι άνθρωποι είχαν πάρει δύναμη από τα συγκεκριμένα λόγια του πατέρα Νικόλαου. Μάλιστα, του είχα ζητήσει να μου παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη στον Άγιο Γεώργιο, στην περιοχή του Σκαλανίου, εδώ στο Ηράκλειο, κάτι το οποίο το δέχτηκε με αποφασιστικότητα, καθώς έφυγε, πήρε σχετική άδεια για να φύγει από την ενορία του και να μου παραχωρήσει αυτή τη συνέντευξη σε μια άλλη εκκλησία, σε ένα διαφορετικό νομό.